Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βίντεο συνδυάζοντας εικόνες και μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν το shortcut. Έχουμε στην προβολή, κάνουμε μια επαναφορά έτσι της διάταξης. Μεγαλώνω λίγο εδώ. Ξεκινάω με ένα νέο project. Ας του δώσω λοιπόν ένα όνομα. Και εφόσον δεν θα βάλω κάποιο κλιπ, θα αφήσω το βίντεο mode στο αυτόματο για να γίνει έτσι ένα βίντεο με full high definition και 25 frames το δευτερόλεπτο. Αν θέλω κάτι διαφορετικό, μια πιο χαμηλή ανάλυση, επιλέγω ένα από αυτά ή από αυτά εδώ πέρα. Αλλά καλύτερα το αφήνω έτσι. Ξεκινάω λοιπόν την εργασία μου. Τώρα να εισάγω τα αρχεία που θα χρειαστώ στη λίστα. Μπορώ να το κάνω εύκολα. Έχω εδώ ένα φάκελο να επιλέξω όλα αυτά, να τα σύρω εδώ μέσα. Μπορούσα και με άνοιγμα αρχείου να επιλέξω τα αρχεία που θα χρειαστώ. Έχω κάποιες εικόνες, θα τις εισάγω στο χρονολόγιο. Θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα κανάλι βίντεο. Και μπορώ να μετακινήσω, αν θέλω μπορώ να μεγαλώσω τη διάρκεια κάθε κλιπ. Είναι γύρω στα 3 δευτερόλεπτα κάθε κλιπ. Μπορώ να το αξιομοιώσω τη διάρκεια του. Θα τα αφήσω όμως μικρή γιατί θέλω να γίνει ένα μικρό τελικό βίντεο. Γύρω στα 3 δευτερόλεπτα το καθένα. Όταν μικραίνω μου εμφανίζει με το μείον πόση μείωση είναι και πόσο θα είναι το τελικό κλιπ. Θα είναι δηλαδή τώρα 2 δευτερόλεπτα. Ας το βάλω να είναι γύρω στα 3. Έχω λοιπόν τις εικόνες. Βλέπουμε ότι ένα πρόβλημα όταν έχω διαφορετικές εικόνες με διαφορετική ανάλυση ή λόγω διαστάσεων, όπως αυτή εδώ ή εδώ φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Έχω ένα περίγραμμα, ένα μαύρο περίγραμμα. Αν αυτό δεν το θέλω, θα πρέπει να μεγεθύνω τις εικόνες. Και αυτό το κάνω με ένα φίλτρο. Ας πάω λοιπόν σε αυτό το clip να βάλω ένα φίλτρο size position. Να κάνω λοιπόν μια μεγέθυνση. Έτσι να καλύψει όλο το, και εδώ το ίδιο. Κάπως έτσι. Αν θέλω μετακινώ πάνω κάτω να αλλάξω το πλάνο. Και αν θέλω να αλλάξω έτσι το χρωματικό στυλ του βίντεο, να προσθέσω ένα φίλτρο διαβάθμιση χρωμάτων. Ας το κάνω στο πρώτο φίλτρα. Ας βάλω ένα διαβάθμιση χρωμάτων. Να το δω καλύτερα λοιπόν. Ας μικρύνω εδώ δεξιά. Δεν μου χρειάζεται αυτό. Ας κάνω αυτή είναι εδώ μια αλλαγή κάπως εδώ. Έτσι μια απαλή αλλαγή των χρωμάτων. Το οποίο όμως θα εφαρμοστεί στο πρώτο μονοκλιπ. Άρα αυτό εδώ θα το κάνω αντιγραφή όλα τα φίλτρα που έχει εδώ. Θα πάω λοιπόν εδώ στο δεύτερο, θα κάνω επικόλυση. Και εδώ το ίδιο με διπλό κλικ για να εμφανιστεί και στην προβολή. Επικόλυση των φίλτρων. Και να βάλω και μια κάρτα στο τέλος για τίτλους τέλους ή αρχίσεις μπορώ να κάνω με την ίδια δικασία. Αυτό γίνεται, πρέπει να δημιουργήσω την κάρτα. Άρα αυτό γίνεται με το άνοιγμα άλλου. Q
κείμενο. Θα γράψω λοιπόν το κείμενο εδώ, θα το έχω ήδη έτοιμο. Κάνω τη γραφή. Και μπορώ να επιλέξω και ένα χρώμα του background. Ας δούμε, ας βάλω κάτι τέτοιο. Ή μπορώ να βάλω ένα χρώμα με διαφάνεια. Ας αφήσω αυτό εδώ. Επιλογή. Αν θέλετε άλλο χρώμα, πατήστε εδώ και επιλέξτε όποιο χρώμα θέλετε και με όποια διαφάνεια έχει. Βάλω λοιπόν αυτό εδώ. Πατήσω OK. Μπορώ να μετακινήσω εδώ λοιπόν το κείμενο. Αν θέλω αλλάζω εδώ και χρώμα γραμματοσειράς, περίγραμμα, να έχει γύρω γύρω τα γράμματα αν θέλω. Είναι δηλαδή σαν ένα φίλτρο το οποίο όμως δεν έχει ακόμα προστεθεί σε κάποιο κλιπ. Απλά όπως είναι από εδώ θα το σύρω, όπως είναι όλο, θα το σύρω όλο στη γραμμή του χρόνου. Και έτσι έχει γίνει η κάρτα με τους τίτλους τέλους. Θα το μικρύνω λίγο στη διάρκεια. Αν θέλω, βάζω εδώ διαφορετικό το... τη θέση και έχει κάποια εδώ προκαθορισμένες θέσεις ή και να το βάλω λοιπόν και προκαθορισμένα εφέ, να κάνει δηλαδή sliding κάπως έτσι. Θα το βάλω όμως να είναι όπως το είχα πριν. Ας το βάλω στο προκαθορισμένο καλύτερα και να μικρύνω έτσι το μέγεθος. Ας κάνουμε και κάποιες τις μεταβάσεις. Να βάλω αυτό λίγο εδώ πιο μέσα. Το ίδιο και εδώ. Και εδώ και για το τέλος να κλείνει κάπως... Να βάλω και ένα transition, έτσι εδώ δεξιά, να κάνει fade out η κάρτα με τον τίτλο. Και τώρα μπορώ να βάλω και τον ήχο μου, αυτό εδώ το αρχείο ήχου. Να το σύρω μέσα, βλέπουμε όμως πάει δεξιά, δεν θέλω να γίνει αυτό, αναίρεση. Θα κάνω ένα νέο κομμάτι ήχου. Ένα track ήχου, θα το βάλω στην αρχή. Θα εστιάσω λίγο καλύτερα να μικρύνω το κομμάτι ήχου. Και άλλο, θα το φέρω λοιπόν τώρα πιο καλή εστίαση. Να είναι ακριβώς στο τέλος του ήχου. Και θέλω να γίνεται προς το τέλος μια έτσι ένα fade out του ήχου. Εδώ δεξιά πάνω θα εμφανιστεί το κυκλάκι. Θα το κάνω λοιπόν έτσι να κάνει fade out. Ωραία, πιστεύω λοιπόν έχουμε τελειώσει. Είναι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Θέλω να είναι έτσι κάπως μικρό το clip. Αν θέλω σαν extra μπορείτε να προσθέσετε σε κάθε καρτέλα ένα φίλτρο με κείμενο. Ας πούμε εδώ είναι μήλος και το ίδιο για κάθε καρτέλα. Ας το κάνω και για τα υπόλοιπα. Φίλτρο κείμενο. Γράψω εδώ.
Αφού λοιπόν έχω προσθέσει και τίτλους σε κάθε κλιπ, ας πάω στην αρχή να δούμε λοιπόν τι έχω κάνει. Ωραία, και τώρα μένει να κάνω την εξαγωγή. Αφήνω λοιπόν όπως είναι τις ρυθμίσεις, εξαγωγή αρχείου, ας το δώσω ένα όνομα. Γίνεται εδώ δεξιά, βλέπω η εξαγωγή, παίρνει κάποιο χρόνο. Για να το ανοίξω λοιπόν το αρχείο. Και έχει αυτό μέγεθος γύρω στα 3 MB. Αυτά λοιπόν για την άσκηση για το shortcut.